Τα όρια, με λίγα λόγια, είναι εκείνο το σημείο που οι δικές μου οι ανάγκες δεν καταπατώνται από τις ανάγκες του άλλου. Δεν βάζουμε ένα όριο για να κάνουμε κάποιον να μην κάνει κάτι. Βάζουμε ένα όριο για να δείξουμε εμείς τη δική μας αντίδραση στη συμπεριφορά του άλλου. Το όριο είναι πάντα ευγενικά διατυπωμένο. Είναι με ευγενείς, προσεγμένες λέξεις διατυπωμένο. Έχει κατανόηση και στο συναίσθημα του άλλου και στο συναίσθημα το δικό μας. Βάσο μου, συνηθίζουμε να μιλάμε για τα όρια σε σχέση με τα παιδιά μας. Πώς θα βάλουμε όρια στα παιδιά και πόσο καλό κάνουν τα όρια στα παιδιά και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Προτείνω να φέρουμε το θέμα στους ενήλικες. Και τι θα πει ένας ειδικός όταν θα έρθω να τον ρωτήσω, τι συζητάμε και τι εννοούμε όταν λέμε να βάλουμε όρια εμείς ως ενήλικες. Μάλιστα. Δύσκολο θέμα, ε. Λοιπόν, να βάλουμε όρια εμείς ως ενήλικες σημαίνει να βάλουμε όρια στον εαυτό μας, να βάλουμε όρια στους άλλους και όταν λέμε όρια εννοούμε εκείνες τις διαχωριστικές γραμμές που μας βοηθούν να μας δείχνουν μέχρι ποιο σημείο καλύπτουμε τις δικές μας ανάγκες και σε ποιο σημείο τις ανάγκες των άλλων. Τα όρια, με λίγα λόγια, είναι εκείνο το σημείο που οι δικές μου οι ανάγκες δεν καταπατώνται από τις ανάγκες του άλλου. Πόσο πιθανό είναι εγώ να καταπατώ τις ανάγκες του άλλου? Πάρα πολύ πιθανό. Μπράβο μας. Ας το παραδεχτούμε τουλάχιστον. Ναι. Είναι πολύ πιθανό να καταπατώ εγώ τις ανάγκες του άλλου και να μην το βλέπω κιόλας. Όσο όμως εκπαιδευόμαστε στο να βάζουμε όρια στους άλλους, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πώς και εμείς καταπατούμε τα όρια των άλλων και να βοηθηθούμε μέσω αυτού του τρόπου λίγο το «Οπς, αχ, αυτό το κάνω κι εγώ». Εμένα δεν μ' αρέσει που μου το κάνουν. Μήπως κάτι πρέπει να αλλάξω? Πώς θα καταλάβω ότι οι άλλοι καταπατούν τα δικά μου όρια? Θα το καταλάβω γιατί θα νιώθω αγανάκτηση. Mm. Θα νιώθω θυμό. Θα νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μου. Μία ανησυχία. Mm. Συνήθως οι άνθρωποι, επειδή εκπαιδευόμαστε να είμαστε στη ζωή μας τα καλά παιδιά, να μην λέμε όχι για να μην στεναχωρήσουμε τον άλλον, για να τον ευχαριστήσουμε, να μην κάνουμε αποφυγή στις συγκρούσεις, αντί να τις λύνουμε υγιώς. Mm. Κάπως έτσι είμαστε εκπαιδευμένοι. Οπότε είμαστε κατά κάποιον τρόπο εκπαιδευμένοι στο να μην βάζουμε όρια σε αυτό που μας ενοχλεί, που μας στεναχωρεί, που μας θυμώνει στη συμπεριφορά κάποιου άλλου ανθρώπου, που μπορεί να είναι ο σύζυγός μας, μπορεί να είναι η μαμά μας, ο μπαμπάς μας, ο προϊστάμενός μας. Πώς θα καταλάβω, Βάσο, ότι εγώ καταπατώ τα όρια των άλλων? Υπάρχει κάποιος τρόπος να το αντιληφθώ? Υπάρχει ο τρόπος να μου το δείξει ο άλλος με την συμπεριφορά του, με την εξολεκτική του επικοινωνία ενίοτε, με έναν βαθύ αναστεναγμό, ας πούμε, με κάποιο κοίταγμα περίεργο. Όμως το συνηθέστερο και το πιο υγιές, θα λέγαμε, είναι να καταθέτουμε αυτό που μας ενοχλεί στον άλλον, είτε εμάς κάτι που μας ενοχλεί στον άλλον, και καλό θα είναι και ο άλλος να μας καταθέσει κάτι που τον ενοχλεί σε εμάς. Γιατί γι' αυτό ακριβώς μπαίνουν τα όρια, γιατί δεν μπορούμε εμείς να διαβάζουμε τη σκέψη του άλλου. Οφείλει να μας την καταθέσει, να μας πει τι σκέφτεται, τι τον ενοχλεί, και αντιστοίχως και εμείς να καταθέσουμε τι είναι αυτό που μας ενοχλεί, που δεν μας αρέσει. Και τα όρια δεν μπαίνουν ποτέ για να κάνουμε τον άλλον να μην κάνει κάτι. Αλλά δεν βάζουμε ένα όριο για να κάνουμε κάποιον να μην κάνει κάτι. Βάζουμε ένα όριο για να δείξουμε εμείς τη δική μας αντίδραση στη συμπεριφορά του άλλου. Για παράδειγμα, δεν μπορώ εγώ να πω σε κάποιον «μην καπνίζεις». Αυτό είναι ελεγκτική συμπεριφορά, δεν είναι όριο.
Μπορώ όμως να του πω, όταν έρθει στο σπίτι μου, ότι ξέρεις, εγώ στο σπίτι μου δεν καπνίζω, με ενοχλεί ο καπνός. Μπορείς να βγεις στη βεράντα να καπνίσεις. Αυτό είναι όριο. Το όριο είναι πάντα ευγενικά διατυπωμένο. Είναι με ευγενείς, προσεγμένες λέξεις διατυπωμένο. Έχει κατανόηση και στο συναίσθημα του άλλου και στο συναίσθημα το δικό μας. Και είναι δοσμένο με σαφήνεια. Η σαφήνεια είναι ευγένεια. Χρειαζόμαστε εκπαίδευση για να το κάνουμε αυτό. Χρειαζόμαστε εκπαίδευση και όσο πιο πολύ προσπαθούμε, τόσο πιο πολύ εκπαιδευόμαστε. Αναλογεί σε κάθε σχέση να υπάρχει όριο σε κάθε αλληλεπίδρασή μου, ακόμα και με ανθρώπους που είναι πιο πάνω σε εισαγωγικά από μένα, δηλαδή υπάρχει μία σχέση εξουσίας. Είναι το αφεντικό μου, είναι ο πατέρας μου, είναι η μητέρα μου, είναι κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία από μένα που τον σέβομαι και κάπως διστάζω να θέσω τα όρια μου. Σε όλες τις σχέσεις μπορούμε να βάλουμε όρια όταν η συμπεριφορά του άλλου μας ενοχλεί, μας στρεσάρει, μας πληγώνει ενίοτε. Και είναι δύσκολο στις σχέσεις, πολλές φορές στις σχέσεις που είναι, στις γονικές σχέσεις ας πούμε. Ναι. Είναι δυσκολότερο γιατί προσπαθείς να σπάσεις ένα μοτίβο χρόνων. Γιατί για πολλά χρόνια ήσουν το παιδί, το μικρό που έκανες αυτό που σε έλεγε η μαμά και ο μπαμπάς και κάποια στιγμή έρχεσαι να πεις ότι ούψ, εγώ μέχρι εδώ θέλω, μέχρι αυτό επιθυμώ. Και σε αυτές τις σχέσεις είναι δυσκολότερο να βάλεις όρια, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι επιβεβλημένο εφόσον η συμπεριφορά του γονιού μας, του προϊστάμενου μας, μας ενοχλεί, μας δυσφορεί, μας κάνει και νιώθουμε άσχημα. Το όριο με κάνει να νιώθω καλά. Είναι αυτό που θα το τοποθετήσω στον εαυτό μου ή στον άλλον για να νιώσω καλύτερα. Το όριο έχει καλοσύνη. Έχει καλοσύνη και αγάπη. Και στον εαυτό μας και στους άλλους. Σαν να μας φροντίζει, σαν να είναι και για να μας φροντίσουμε τη σχέση. Ακριβώς, φροντίζει τη σχέση. Φροντίζει την εξέλιξη της σχέσης. Όρια βάζει συνήθως στις σχέσεις που σε ενδιαφέρουν. Για να τις διαφυλάξεις. Για να κρατήσεις αυτό το πέπλο προστασίας. Για να μπορεί να γνωρίσει ο άλλος τι είναι αυτό που εσένα σε κάνει καλά. Που να μην υπερβεί τη γραμμή εκείνη. Θα σου φέρει δυσφορία και δυστυχία ενδεχομένως και αυτό για να το καταφέρει και ο συνομιλητής σου, ο συνάνθρωπός σου, ο φίλος σου, ο άνδρας σου, πρέπει εσύ να του δώσεις την πληροφορία, δεν μπορεί να το γνωρίζει. Εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας μπορούμε να βάλουμε όρια. Χρειάζεται, κάνει καλό. Χρειάζεται, οπωσδήποτε χρειάζεται και οπωσδήποτε κάνει καλό και είναι πράξεις αυτοφροντίδας αυτές. Είτε τα όρια τα βάζουμε στον εαυτό μας, είτε στους άλλους, είναι μια ένδειξη αυτοφροντίδας. Στον εαυτό μας θα βάλουμε όρια σε κάτι που θέλουμε να αλλάξουμε, σε κάτι που θέλουμε να διορθώσουμε, σε μια συνήθεια που θέλουμε να μεταβάλουμε ή να τροποποιήσουμε. Δώσε μας μερικά παραδείγματα. Οριοθέτησης προς τον εαυτό μας. Μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, καθημερινό. Να οριοθετήσω τον εαυτό μου ως εξής, ας πούμε ότι γυρίζω στο σπίτι μου και παρακολουθούν ο σύζυγός μου με τα παιδιά μου μια πολύ ωραία ταινία και έχουν παραγγείλει και πίτσες και περνάνε πολύ όμορφα. Εγώ όμως στη διαδρομή σκέφτομαι ότι εγώ τώρα που θα πάω σπίτι θέλω να κάνω ένα ντουζάκι, να ξαπλώσω, να κοιμηθώ νωρίς γιατί αύριο θέλω να σηκωθώ πολύ νωρίς, δεν θέλω να χάσω το γυμναστήριό μου πριν πάω στην εργασία μου. Και με το που μπαίνουμε στο σπίτι, μου λένε, έλα εδώ να κάτσεις που βλέπουμε. Οι σιρήνες στον καναπέ. Οι σιρήνες στον καναπέ και έχουν παραγγείλει και πίτσα. Εκεί μπορώ να οριοθετήσω τον εαυτό μου και να πω, είναι πάρα πολύ ωραία που είστε παρέα. Θα ήθελα πολύ, όμως εγώ θέλω να κοιμηθώ νωρίς, γιατί δεν θέλω να χάσω αύριο τη γυμναστική μου. Είναι πολύ σημαντική για μένα. Αυτό είναι ένα όριο που βάζω εγώ στον εαυτό μου. Για να φτάσω σαν ενήλικας, να μπορώ να θέσω υγιή όρια στον εαυτό μου, στους άλλους και στις σχέσεις μου, τις δικές μου με τους άλλους, είναι κάτι που χρειάζεται να το έχω, να έχω εκπαιδευτεί σε αυτό, να έχω μεγαλώσει με υγιή όρια από την οικογένειά μου. Είναι μια τέχνη που μπορώ να την κατακτήσω και αργότερα.
Ναι, είναι μια τέχνη που μπορώ να την κατακτήσω και αργότερα. Οπωσδήποτε. Αρκεί να αντιληφθώ την ανάγκη των ορίων. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο είναι να αναγνωρίσω ότι χρειάζεται να βάλω ένα όριο. Το δεύτερο στάδιο είναι να θέσω το όριο με ευγένεια πάντα. Και το τρίτο στάδιο είναι να το τηρήσω. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας αυτός. Για να εστιάσουμε λίγο σε αυτό. Γιατί να μην το τηρήσω? Γιατί μπορεί ο άνθρωπος στον οποίο θα θέσω το όριο να μου συμπεριφερθεί με τρόπο που να μου ξυπνήσει το ενοχικό μου. Mm. Να με κάνει να νιώσω άσχημα που έβαλα το όριο. Να μου πει ότι είμαι εγωίστρια, εγωιστής και σκέφτομαι τον εαυτό μου. Και αν εγώ δεν έχω κάνει μια διαδικασία αυτοελέγχου και αν εγώ δεν έχω αναγνωρίσει τη δική μου προσωπική αξία και δεν είμαι σίγουρη για τα συναισθήματά μου και αν δεν δίνω αξία στα συναισθήματά μου, μπορεί να παρασυρθώ από την άποψη αυτή και επομένως να μην τηρήσω το όριο που το έβαλα. Η αλήθεια είναι το να βάζει κανείς όρια είναι άβολο. Περισσότερο άβολο όμως είναι να μην σέβομαι τα συναισθήματά μου και να μεταφέρω τον άνθρωπο που συναναστρέφομαι μία ψεύτικη εικόνα. Γιατί αν εγώ κάνω αυτό που εκείνος θέλει, αλλά μέσα μου αγανακτώ και θυμώνω, του μεταφέρω κάτι ψεύτικο. Σωστά. Αυτό είναι περισσότερο άβολο και είναι και περισσότερο αγενές από το να θέσω με ευγένεια τα όρια μου. Όταν βάζω όρια και στους άλλους, όσο άβολο και δύσκολο να είναι, όταν δω ότι το κατάλαβε, και το σεβάστηκε το όριό μου και η σχέση μας έχει γίνει καλύτερη. Έτσι θα συνεχίσω να βάζω όρια και στις άλλες μου σχέσεις και στις υπόλοιπες συναναστροφές μου. Εκπαιδευόμαστε δηλαδή με τα όρια. Προσπαθούμε, ξεκινάμε από το πιο μικρό, το πιο εύκολο για μας όριο και όταν το καταφέρουμε και δούμε ότι ήταν πράγματι ωφέλιμο και για μας και για τη σχέση μας, προσπαθούμε ακόμα περισσότερο σε όλες μας τις σχέσεις και σε οποιαδήποτε μορφή νιώσουμε ότι μας στενεύει, μας στεναχωρεί. Γιατί δεν σέβομαι τα όρια του άλλου ή γιατί ο άλλος δεν σέβεται τα όρια τα δικά μου? Μπορεί να μην τα σέβεται γιατί δεν τα γνωρίζει. Πάμε πάλι στην αρχή της κουβέντας μας. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε, να θέτουμε τα όρια μας, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να ξέρει τι σκέφτομαι εγώ. Ναι. Μπορεί λοιπόν να μην τα σέβεται γιατί δεν τα γνωρίζει ή μπορεί να μην τα σέβεται γιατί δεν τον βολεύει να τα σέβεται. Mm. Γιατί μπορεί μέσα από αυτόν τον τρόπο να με χειρίζεται. Ή αντιστοίχως και εμείς να είμαστε αυτός ο άλλος. Αντίστοιχα και εμείς, βέβαια. Υπάρχουν κάποιοι χρυσοί κανόνες που καλό θα ήταν να ακολουθήσουμε γιατί θα μας ωφελήσουν σε σχέση με το να βάλουμε όρια? Οι χρυσοί κανόνες είναι να σκεφτώ ότι το όριο με προστατεύει. Είναι μία γραμμή, είναι όπως λέει και το λεξικό, είναι το σύνορο. Mm. Αυτό λοιπόν το σύνορο, έτσι λέει το λεξικό για τη λέξη όριο, το σύνορο μιας περιοχής. Είναι λοιπόν η διαχωριστική εκείνη γραμμή που κρατάει τις δικές μου ανάγκες και τις προστατεύει. Επομένως, αυτό μου δείχνει εμένα ότι αγαπώ τον εαυτό μου, ότι δίνω αξία στα συναισθήματά μου και με αυτές τις σκέψεις, αν έχω μέσα μου και στο πίσω μέρος του μυαλού μου, θα εκπαιδευτώ σιγά σιγά να βάζω όρια. Πάμε να μιλήσουμε για τεχνικές οριοθέτησης και να πιάσουμε διάφορες κατηγορίες είδη σχέσεων. Και τρόπους που σχετιζόμαστε με ανθρώπους γύρω μας. Λοιπόν, πώς εμείς, ως ενήλικα παιδιά, μπορούμε για παράδειγμα να οριοθετήσουμε τους γονείς μας? Ωραία. Να το πούμε μέσα από παραδείγματα. Μέσα από παραδείγματα βάζουμε να ταυτιστεί όλος ο κόσμος. Ωραία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι φέτος, τα Χριστούγεννα, αποφασίσαμε με την οικογένειά μας να πάρουμε το παιδί μας ή τα παιδιά μας, να πάμε ένα μικρό ταξίδι, mm-hmm. να απολαύσουμε τα Χριστούγεννα τελείως οικογενειακά.
Όμως έχουμε συνηθίσει την ημέρα των Χριστουγέννων να επισκεπτόμαστε τους γονείς μας και αυτό δεν τους αρέσει όταν τους ανακοινώνουμε ότι ξέρετε φέτος τα Χριστούγεννα εμείς δεν θα είμαστε παρέα σας γιατί αποφασίσαμε να πάρουμε τα παιδιά μας να πάμε 3 μέρες σε ένα ταξίδι. Το λέμε έτσι όπως το διατύπωσες τώρα? Λέμε ότι φέτος δεν θα είμαστε μαζί τα Χριστούγεννα, αποφασίσαμε να πάρουμε τα παιδιά και να πάμε 3 μέρες σε ένα ταξίδι. Να κάνω μάνα. Για κάνε μάνα. Ναι, αλλά τόσα χρόνια, βρε παιδί μου, είναι δυνατό να μην είσαστε με τους γονείς σας? Έχουμε μάθει να γιορτάζουμε όλοι μαζί τα Χριστούγεννα. Και εντάξει, Βάσο μου, καλά να περάσετε. Εμείς εδώ θα κάτσουμε, μόνοι μας θα είμαστε, δυο μας θα είμαστε. Καλά να περάσετε εσείς. Αυτό είναι μία παθητικό επιθετική. Ναι, Όσκαρ, Όσκαρ. Είναι μία παθητικό επιθετική αντίδραση, ξέρεις, να σου δημιουργήσει ναι, και ναι, το νοχικό. Και λες εσύ, καταλαβαίνω μαμά ότι στεναχωριέσαι και πολύ θα ήθελες να ήμασταν μαζί την ημέρα των Χριστουγέννων. Όμως θυμάμαι κι εγώ όταν ήμουν παιδί, πώς περνούσαμε μόνοι μας τα Χριστούγεννα και μου έχουν δημιουργηθεί έτσι παιδικές αναμνήσεις. Αυτές θέλω κι εγώ να δώσω στο παιδί μου. Να είμαστε μόνοι μας μία φορά, να του δημιουργήσω εικόνες και αναμνήσεις από ένα ταξίδι που θα κάνουμε με τη μαμά του, τι ωραία που τα λες. Εσύ και σπουδαγμένη και είσαι πτυχία και ξέρεις να τα πεις. Ο κεντρικός άξονας της σκέψης σου πίσω από αυτή την απάντηση, ποιος είναι, για να μπορούμε να το προσαρμόσουμε και στα υπόλοιπα μόνοι μας. Ο κεντρικός άξονας είναι να δείξουμε κατανόηση στο συναίσθημα του γονιού, δηλαδή καταλαβαίνω ότι στεναχωριέσαι και μετά να εκθέσουμε το δικό μας το συναίσθημα. Εγώ όμως έχω χαρά που θα κάνω αυτό το ταξίδι με την οικογένειά μου και θέλω να το σεβαστείς. Εάν συνεχίσει η μαμά, ο μπαμπάς και συνεχίσει το την επίθεση θες, να σου ενισχύσει τις ενοχές θες, δεν δέχεται αυτό που λες. Με αυτά τα ωραία συναισθήματα, μα θέλω να δημιουργήσω ωραίες αναμνήσεις με τα παιδιά μου όπως εσείς είχατε κάνει με εμάς και πάει λέγοντας. Μέχρι πού φτάνει αυτή η συζήτηση και η οριοθέτηση? Η συζήτηση αυτή φτάνει μέχρι τέλους. Δηλαδή το όριό μου δεν θα το παραβιάσω. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω ξανά. Εάν χρειαστεί θα το πω και με έναν τρόπο πιο αυστηρό. Διαπραγμάτευση κάνω. Και αν δεν κάνω διαπραγμάτευση, όχι. Αν όμως εγώ νιώσω για μένα, πάντα αξιολογώντας το δικό μου το συναίσθημα, ότι εγώ θα ένιωθα καλύτερα να συμπληρώσω ή να προσθέσω κάτι του τύπου... Όταν επιστρέψουμε όμως, θα έρθουμε ένα απόγευμα όλοι μαζί να πιούμε καφέ και να φάμε το ωραίο κέικ που κάνεις μαμά. Έχω να διαχειριστώ μία αλφα συνθήκη που χρειάζεται οριοθέτηση σε σχέση με τον προϊστάμενό μου. Έρχεται και μου φορτώνει έξτρα δουλειά τελευταία στιγμή, την οποία π.χ. πρέπει να τη φέρω εις πέρας εκτός ωραρίου για να βγει. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση πάλι ξεκινάω αναγνωρίζοντας το συναίσθημα του άλλου. Καταλαβαίνω, κύριε προϊστάμενο, ότι έχετε αγχωθεί και θέλετε να τελειώσει αυτό το project σε 2 μέρες. Δεν έχω όμως τόσο χρόνο για να είναι τόσο καλό όσο είναι οι δικές σας προσδοκίες και ως προς το project και ως προς εμένα. Επομένως, θα πρέπει να μου δώσετε λίγο χρόνο περισσότερο. Κάνω προϊστάμενο, παίζω προϊστάμενο. Δεν υπάρχει περίπτωση, Βάσο, να το ξεχάσεις αυτό. Χάνουμε τη δουλειά έτσι και δεν το δώσουμε. Και στο κάτω-κάτω τι σε έχω εδώ και κάνεις, γι' αυτό δεν πληρώνεσαι. Κακός προϊστάμενος. Δηλαδή σου κάνει επίθεση, δεν υπάρχει κατανόηση. Είναι σαν να μην έχεις πει τίποτα. Ναι, αυτός ο προϊστάμενος, εκ των προτέρων να πούμε ότι έχει και άλλα θέματα πίσω του. Μην πείτε στη διαπραγμάτευση, σε συζήτηση. Ναι, γιατί δεν σε έχει γι' αυτό εδώ, ούτε να καταχαρά... Νοείται ότι είναι όλο λάμψο τη σκέψη. Παρ' όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι θα είναι περισσότερο ωφέλιμο, εάν δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό, να πεις ωραία, θα το διεκπαιρεώσω στις 2 μέρες που μου δίνεται. Δεν θα έχω όμως καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα. Στο σύντροφό μου πώς θα βάλω ή στην σύντροφό μου αντίστοιχα. Δεν ξέρω τώρα τι παράδειγμα να φέρουμε για τον σύντροφο. Να φέρουμε το παράδειγμα που...
καθυστερεί να έρθει από τη δουλειά και τον περιμένουμε και δεν μας φέρνει τηλέφωνο ή... Που δεν έχει πολύ καλή σχέση με τον χρόνο, θες να πεις. Ναι. Το τέταρτο γίνεται 45 λεπτά. Ναι. Κάτι ξέρουμε όλοι. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε, καταλαβαίνω ότι παρασύρεσαι από τη δουλειά σου και ξεχνιέσαι και δεν με ενημερώνεις. Εγώ όμως αγχώνομαι όταν καθυστερείς και θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, να με παίρνεις ένα τηλέφωνο ή να μου στέλνεις ένα μήνυμα ή να βάζεις ένα ξυπνητήρι να με ειδοποιήσεις ότι θα καθυστερήσεις. Είναι το παιδί σου σε μια άλλη πόλη, είναι εκεί 18, 19, 20, είναι ενήλικος πια, ενήλικας, ενήλικη και ενήλικος. Αλλά έχεις αυτή την αγωνία σαν γονιός. Επειδή μου το πήρα τηλέφωνο, δεν μου είχε απαντήσει από χθες το βράδυ. Ναι, γιατί βγήκε, γιατί ήταν έξω, γιατί περνούσε καλά. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση θα πούμε στο γιο μας, στην κόρη μας, ότι καταλαβαίνω ότι έχεις τη δική σου τη ζωή και περνάς πάρα πολύ όμορφα και χαίρομαι γι' αυτό. Όταν όμως σε παίρνω τηλέφωνο και δεν μου το απαντάς, αγχώνομαι. Θα μπορούσες, σε παρακαλώ, να μου στέλνεις ένα μήνυμα. Είμαι καλά, μαμά. Να μην ανησυχώ και πάρε με τηλέφωνο να μιλήσουμε όταν θα έχεις χρόνο. Πάμε στην αλληλεπίδρασή μας με πολύ, πώς να το πω, τοξικούς ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν, Βάσο, τίποτα από οριοθέτηση. Ναι. Τίποτα. Είτε τα λες, είτε δεν τα λες, ένα και το αυτό, αυτοί θα συνεχίσουν. Το σχόλιο, τον υπενιγμό, την πράξη. Τι κάνουμε εκεί. Η αλήθεια είναι ότι οι τοξικοί άνθρωποι είναι μια πολύ δύσκολη κατηγορία. Και οφείλουμε, για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, να τους οριοθετούμε στο βαθμό που μπορούμε και ακόμα και αν χρειαστεί να φύγουμε από τη σχέση. Πολλές φορές χρειάζεται και αυτό. Αν ας υποθέσουμε μία μητέρα η οποία είναι επικριτική, βαθιά επικριτική, σχολιάζει και κρίνει την κόρη της, για παράδειγμα, συνεχώς. Είναι μια τοξική σχέση αυτή. Και ας υποθέσουμε ότι η νεαρή κοπέλα ετοιμάζεται να βγει, να πάει μια βόλτα με τη φίλη της, με το φίλο της, και έχει ντυθεί και βγαίνει από το δωμάτιό της και λίγο πριν την έξοδό της από το σπίτι, της λέει η επικριτική μαμά, «Καλά, τι έβαλες τώρα αυτό το άσπρο φόρεμα, δεν σου πάνε καθόλου τα άσπρα. Νομίζω έπρεπε να βάλεις κάτι πιο σκούρο». Μπορεί η κόρη λοιπόν να πει εκείνη την ώρα, πράγματι μπορεί και να μην μου πηγαίνουν τα άσπρα. Γεια σου μαμά, και να φύγει. Με το άσπρο φόρεμα έτσι όπως το είχε βάλει και άρεσε σε εκείνη. Ποιους ωφελούν τα όρια τελικά? Πρωτίστως στον εαυτό μας. Και σε δεύτερο χρόνο και όλους τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε. Γιατί τους κάνουμε ξεκάθαρο και σαφές αυτό που θέλουμε, αυτό που μας στεναχωρεί, χωρίς να τους αφήνουμε να προβληματίζονται, να υποθέτουν, να κάνουν σκέψεις που θα τους οδηγήσουν σε κατασκευασμένες ιστορίες, που θα αντιδράσουν βάσει των κατασκευών τους και που εμάς δεν θα μας αρέσει, γιατί δεν θα είναι αυτό που ακριβώς θέλαμε και θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο διενέξεων και συγκρούσεων χωρίς λόγο. Επομένως, βοηθούν εμάς και τους συνανθρώπους μας, τους ανθρώπους που ερχόμαστε σε επαφή και συνδεόμαστε. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Εμείς σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, να συναντάμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά πράγματα να μοιραστούν μαζί μας και μαζί σας. Κάντε την εγγραφή σας και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια!